τον ιστορικό ερευνητή που και εδώ έχουμε φιλοξενήσει, τον κύριο Νίκο Παπαδάτο, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης, επισκέπτη καθηγητής στο τμήμα ιστορίας πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών κινημάτων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Λομονόσοφ και μέλος ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Ρωσικών, Καυκάσιων και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Εσχάτως είναι και ερευνητής διδάσκων στο ΚΕΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Λέω το τζίμπισα διότι πολλά από αυτά που σερβιρίστηκαν στην Ελλάδα ως καινούργια αποκαλυπτικά και τάδε και τάδε περιέχονται όλο τυχαίως στο βιβλίο του κύριου Παπαδάτου. Άκρος απόρριτο η σχέση Σοβιετικής Ένωσης Κουκουέ 44-52 της εκδόσης Κάψιμη. Πολλά από τα περίφημα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα είναι από τους ελάχιστους σύγχρονα ιστορικούς, στο παρελθόν υπήρξαν και κάποιοι άλλοι, που έχει πρόσβαση στα κρατικά ρωσικά αρχεία. Και είδα ότι είχε μία εκτεταμένη χθες συνέντευξη συζήτηση στο Βήμα για όλη αυτή την ιστορία. Καλημέρα κύριε Παπαδάτο. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Μέρες περίμενα να δω, δεν θα μιλήσει ο κύριος Παπαδάτος που και εδώ φιλοξενήσαμε σε ένα θέμα καθήλυνα αρμόδιος, διότι εδώ έχουν μιλήσει πάντες, αρμόδιοι και αναρμόδιοι. Και θέλω να σας ρωτήσω εξ αρχής παρακαλώ πολύ, με αφορμή το χθεσινό σας, τη χθεσινή σας συνέντευξη στο Βήμα. Μία πρώτη έτσι αβίαστη ερώτηση. Το timing όλης αυτής της ιστορίας, εσείς το θεωρείτε τυχαίο και ξεκομμένο από τα γεωπολιτικά? Καταρχάς να σας πω ότι πραγματικά μίλησαν πάρα πολύ, αλλά σε χώρους δηλαδή των κοινωνικών δικτύων, είτε Twitter, Facebook, ενδεχομένως σε άλλες πλατφόρμες των μέσων των κοινωνικών δικτύων, όπως είπα, στα οποία βεβαίως είναι αδύνατο να παραχθεί επιστημονικός διάλογος και να εξελιχθεί ομαλώς μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Φυσικά και θεωρώ, και μάλιστα το κατέθεσα με τον συνάδελφό μου, τον Φίβο τον Οικονομίδη, έναν εξαίρετο ιστορικό, διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, την άποψή μας, η οποία είναι η εξής. Θεωρούμε ότι τα ζητήματα αυτά σχετίζονται με την τρέχουσα συγκυρία και ως εκ τούτου θα μπορούσα να πω ότι στην προσπάθεια ταύτισης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με τη Ρωσική Ομοσπονδία και δεδομένου ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κρίση μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Μόσχας αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζήτησε η Ρωσική Ομοσπονδία, η αναμόχλευση αυτών των πρώην Σοβιετικών αρχείων ίσως και να στοχεύει στη δημιουργία χάσματος μεταξύ και του ελληνικού αλλά και του ρωσικού λαού, η σχέση των οποίων, όπως καταθέσαμε και στο άρθρο μας στο TV Access στον κύριο Κούλογλου, από δεσμούς ακατάληκτους, θα έλεγα, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι η Ελλάδα, κατά την άποψή μας, μπορεί γενικώς να λέμε ότι ανήκει στη Δύση, αλλά δεν έχει κανένα συμφέρον να ταχθεί εναντίον της Ανατολής αυτή τη στιγμή, του κόσμου της Ανατολής, όπως αναφέρουμε και εγγράφως. Στον βαθμό που βρισκόμαστε σε ένα νέο πολυπολικό κόσμο και με τη λογική ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ειρηνική επίλυση των διαφορών ως Ελλάδα, που προκύπτει μεταξύ διαφορών κρατών, στα πλαίσια βεβαίως και των διεθνών οργανισμών και του διεθνούς δικαίου. Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή πυρηνικών, αν θέλετε, προκλήσεων. Και στην εποχή των πυρηνικών όπλων, λοιπόν, η ανθρωπότητα έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά να προστατεύσει την ειρήνη και την παγκόσμια σταθερότητα. Καλά κάνετε και κάνετε αναφορά και στο εκτεταμένο άρθρο που συνυπογράφεται στο TV Access. Όμως θέλω να σας ρωτήσω το δεύτερο που το υπενικτήκατε ευθέως. Εμείς έχουμε μάθει ότι οι ιστορικοί κάνουν ένα επιστημονικό διάλογο. Πολλές φορές μπορεί να τους φιλοξενήσουμε και εμείς σε εκπομπές που έχουν μια αντιπαράθεση με ένα εύρος χρόνου. Ομολογώ όμως ότι αυτό δεν το έχω ξαναδεί, ιδίως στα ζητήματα τα βαθιά της ιστορίας. Δηλαδή αποκαλύψεις με πολλά εισαγωγικά στο Twitter, έτσι ξερά, και είναι κάτι νέο? Ρωτώ έναν άνθρωπο που έχει σκύψει στα αρχεία. Είναι κάτι νέο? Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Η ελευθεροτυπία είναι αναφέρετο δικαίωμα του οδήποτε και της ιαδήποτε. Το γεγονός ότι κάποιος κάνει ένα τετίβισμα δεν έχει μόνο ευθύνη, φυσικά και ο κάθε ένας που δημοσιεύει το οτιδήποτε έχει την ευθύνη του και αναλαμβάνει αν θέλετε, υπογράφοντάς το, τη συλλογική και ατομική ευθύνη των λεγόμενων του, αλλά από την άλλη πλευρά έχει μεγάλη σημασία να δούμε και ο τρόπος με τον οποίο ο ελληνικός τύπος συγκεκριμένα χρησιμοποίησε αυτά τα τετιβίσματα. Άρα λοιπόν δεν είναι καινοφανές, όχι βεβαίως, και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάσσεται σε μια λογική, αν θέλετε, πληροφόρησης, παραπληροφόρησης, μπορεί να ονομαστεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως μια λογική προπαγάνδας. Αυτό είναι όμως κάτι συνηθισμένο, δεν είναι ούτε καινοφανές ούτε πρωτοφανές. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε εμείς και η κοινότητά μας, και νομίζω ότι και ο άνθρωπος που έκανε το τετίβισμα θα συμφωνήσει αυτό, ως
πολιτικά, ουσιαστικά και ιστορικά ορθόν είναι να θεωρούμε ότι αυτό είναι επιστημονική συζήτηση. Και λέω ότι δεν είναι και πολιτικά ορθό να υποθεί αυτό το πράγμα, διότι γνωρίζουμε ότι οι ακαδημαϊκές και επιστημονικές συζητήσεις γίνονται είτε στα συνέδρια και εμείς οι ιστορικοί ομιλούμε διαμέσου των επιστημονικών περιοδικών των οποίων έχουμε, προκειμένου να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Μάλιστα. Αν θα γίνει το αντίστροφο, εκεί χρειάζεται ο εκάστοτε αναγνώστης και ο ακροατής να είναι εξαιρετικά, αν θέλετε, προσεκτικός και μάλιστα να μην ενημερώνεται μόνο μέρος. Και θα το πω ευθέως, κύριε Σαχίνη. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος είναι μια ανεπούλωτη πληγή για το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο καθένας και κάθε μια οφείλει να διαβάσει την ιστοριογραφία και από τις δύο πλευρές και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Δηλαδή, όσο λογικό είναι και πρέπει να το πούμε ότι υπήρχε λευκή τρομοκρατία σε κοινωνική βάση, από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να πούμε ότι στον εμφύλιο πόλεμο η μία ή η άλλη πλευρά δικαιώθηκε ιστορικά. Το είπαμε και στην εκπομπή σας προσφάτως. Πώς δικαιωθήκαμε δηλαδή. Στην εποχή που έχουμε στην Ευρώπη αυτό που λέμε την τρικονταετία της ανάπτυξης, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε, αν θέλετε, το οικονομικό boom στη Γαλλία, στη Γερμανία και αλλού, στην Ελλάδα έχουμε παρακμή και, αν θέλετε, ζόφο. Δηλαδή, τι εννοώ ζόφο? Εννοώ οικονομική δυσπραγία και κοινωνική δυσπραγία. Έχουμε ξερονήσια, έχουμε τόπους εξορίας, έχουμε δολοφονίες, έχουμε τη Χούντα αργότερα, έχουμε την καταστροφή της Κύπρου. Όλα αυτά λοιπόν έχουν άμεση σχέση με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Και εμείς δεν μπορούμε σήμερα, αγνοώντας αυτή την πραγματικότητα, να προσπαθούμε να διονύσουμε μια τραυματική εμπειρία που προσβάλλει, αν θέλετε, τη συλλογική μνήμη των Ελλήνων και από τις δύο πλευρές και αδυνατεί επί του πρακτέου και στην ουσία να δημιουργήσει συνθήκες εθνικής συμφιλίωσης και εθνικής ενότητας απαραίτητη όρη για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στα ζητήματα τα πολλαπλά και τα δύσκολα που αντιμετωπίζουμε στα κοντινά σύνορά μας και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όποιος λοιπόν επιδίδεται σε τέτοιες λογικές δεν προσφέρει στον τόπο. Εγώ θεωρώ ότι δημιουργεί ζημιά αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο και χαίρομαι και για την προσέγγιση που κάνετε. Όσο πιο έντιμα μπορεί να συμβεί αυτό, πείτε μου, είδατε κάτι νέο σε αυτά τα τιτιβίσματα από όσα έχετε κι εσείς δημοσιοποιήσει και άλλοι και έχοντας πρόσβαση στα κρατικά αρχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είδατε κάτι εντυπωσιακά νέο? Κοιτάξτε να δείτε, τα ρωσικά αρχεία, εγώ έβγαλα ένα βιβλίο, το αναφέρατε, το άκρος απόρριτο, αλλά δεν θέλω τώρα να διαφημίσω το βιβλίο. Όχι, όχι, ρωτώ αν είδατε από αυτά τα τιτιβίσματα του κυρίου Ρατσένκο. Κοιτάξτε, ο συνάδελφος έχει μελετήσει, όπως μελετώ και εγώ, μια σειρά από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που άρχισαν να βγαίνουν στο φως από το 2020 και αργότερα. Άρα φυσικά, τεχνικά ομιλώντας, υπάρχουν νέα στοιχεία. Δεν το ανερήκανε σε αυτό και μάλιστα στο άρθρο μου στο Δήμα αναφέρομαι σε αυτό όσο μπορεί να αναφερθεί στο ευσύνοπτο άρθρο κανείς. Γιατί ξέρετε, σε εφημερίδες ο χώρος που μας δίδεται είναι ασφικτικά περιορισμένος. Αν και νομίζω ότι και μια ολοσέλιδη αναφορά δεν είναι μικρή. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να πούμε ότι βεβαίως αναφέρονται στοιχεία που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο παραδόθηκε η βοήθεια της Λαϊκής Δημοκρατίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Και να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι ως προς αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε αναφορές ότι η Σοβιετική Ένωση, και εδώ θέλω να σας θέσω το ζήτημα σε ένα πλαίσιο λίγο ευρύτερα γεωπολιτικό. Γιατί, κύριε Σαχίνη, τα όπλα, ναι, ερχόντουσαν από τη Σοβιετική Ένωση σε ένα κάποιο βαθμό, αλλά όχι στην διάταξη και στον αριθμό που ζητούσαν οι Έλληνες κομμουνιστές. Δηλαδή, θα σας αναφέρω την πηγή που δίδω στο Δήμα. Ο Νίκος Ζαχαριάδης, λοιπόν, αναφέρεται στη 15η Ιουνίου 1948 στον ανώτατο στέλεχος Μπουλγκάνιν και κάνει μια έκθεση. Μια έκθεση για την οποία ζητά κάποια όπλα. Ζητάει 100.000 βλήματα και αναφέρουν οι Σοβιετικοί ότι θα μπορούσαν να του παραδοθούν 40.000. Ζητάει 10.000 αντιαρματικές νάρκες και αναφέρεται ότι θα μπορούσαν να παραδοθούν 3.000. Αναφέρει ότι ζητάει 50.000 γυροβομβίδες και αναφέρουν εκείνοι ότι θα μπορούσαν να παραδοθούν 5.000. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο να δούμε μια έκθεση από εδώ ή μια έκθεση από εκεί σε σχέση με το ότι ήρθε μια μορφή πολιτικής, στρατιωτικής και πολιτικής βοήθειας που είναι πρόθυμη. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος ούτε από τον Εθνικό Στρατό ούτε από τον Δημοκρατικό Στρατό. Αλλά ποια ακριβώς ποσοστό βοήθειας έφτασε, απορροφήθηκε και ποια ποσά τελικά μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος αλλά και αντίστοιχα αργότερα και από τον Εθνικό Στρατό Ελλάδος για να κάνουμε μια ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση. Αλλά, κύριε Σαχίνη, το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχουν μόνο νέα χαρακτηριστικά έγγραφα. Το ζήτημα είναι πώς χρησιμοποιούμε το αρχαιακό υλικό. Δηλαδή, αν θα είδατε στον τύπο, και δυστυχώς συμμετέχω και εγώ χωρίς να ευθύνομαι άμεσα γι' αυτό, το ότι δημοσιεύω ένα βιβλίο δεν σημαίνει ότι έχω και την δυνατότητα να ελέγξω το τι γράφει ο καθένας. Δηλαδή, διάφορες εφημερίδες αποκόβουν κάποια αρχαιακά έγγραφα. Σας το κάναν και εσάς χθες το πρώτο θέμα, από ότι είδα. Πήραν από το βιβλίο σας αποσπάσματα. Εντάξει, δεν θέλω εγώ να αναφερθώ συγκεκριμένα, ναι, σε μία ή δύο εφημερίδες.
εφημερίδες. Εγώ μιλάω γενικά. Δεν θέλω να αναφερθώ στον Α ή Β δημοσιογράφο. Λέω όμως ότι όταν, αν θέλετε, προβαίνει κανείς σε μια αποσπασματική παράθεση του Α ή του Β αρχείου για να αναδείξει ένα Α ή Β προσωπικό πρόβλημα, τότε αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι υπάρχει το εξής ζήτημα. Προβαίνουμε σε μια σκανδαλοθυρική δημοσιογραφική προσέγγιση και όχι σε μια ανάλυση ιστορικών πηγών που μπορεί να μας οδηγήσει στην πρόσληψη των πραγματικών συμβάντων. Εγώ στο βιβλίο μου στη σελίδα 109 ορίζω σαφώς ότι θα πρέπει να εστιάσει κανείς στο πολιτικό περιεχόμενο των τεκμήριων και όχι στον προσωπικό χαρακτήρα των δηλώσεων των ιστορικών υποκειμένων. Γιατί οι διαμάχες, οι προσωπικές, έχουν πάντοτε το πολιτικό διακύβευμά τους. Και κύριε Σαχίνη, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναλυθεί από πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές. Δηλαδή, μπορεί να το δει κανείς κοινωνιολογικά, μπορεί να το δει κανείς στρατιωτικά, μπορεί να το δει κανείς αμυγός κοινωνικά. Αν θέλει κάποιος άλλος μπορεί να το δει ασφαλώς, αν θέλετε, ταξικά. Το ζήτημά μου όμως εμένα ως ιστορικό των διεθνών σχέσεων δεν ήταν μόνο αυτό. Το ζήτημά μου είναι να δείξω και να προσπαθήσω να εξέλθω από μια ελληνοκεντρική θεώρηση που βεβαίως και υφίσταται γιατί αφορά εμάς, τους Έλληνες, αλλά ταυτόχρονως υπάρχει και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο διακυβευόταν. Ναι, το οποίο εδώ, έτσι όπως παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα, αρξάμενο από τα τιτιβίσματα του κυρίου Ρατσένκο, κατέληξε να είναι μονοδιάστατο. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, τουλάχιστον από το δικό σας βιβλίο αυτό έχουμε καταλάβει, ότι ο ελληνικός εμφύλιος ταυτόχρονα, πέρα από τα εσωτερικά, είναι και ο πρώτος θερμός πόλεμος στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου. Αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να το ξεχνάει κάποιος. Όχι μόνο δεν πρέπει να το ξεχνάει, είναι αναντήρητο γεγονός. Και προσέξτε να δείτε τώρα. Καταρχάς, υπόθηκαν πράγματα, σημεία και τέρατα θα έλεγα. Υπόθηκαν ανακρίβεις ιστορικές. Ότι η Σοβιετική Ένωση συνέβαλε και πρόδωσε τις συμμαχίες της Γιάλτας και το Συμφωνίας των Ποσοστών. Καταρχάς, οι άνθρωποι που τα λένε αυτά θα πρέπει να ενημερωθούν στοιχειωδώς για το τι λέει η Συμφωνία της Γιάλτας και η Συμφωνία των Ποσοστών. Επιτρέψτε μια πάρα πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή για να μην κουράσω τους τηλεθεατές. Τον Οκτώβριο του 1944 είχα την τύχη να δημοσιεύσω στο Βήμα ένα άρθρο την 7η Αυγούστου του 2020 με τον τίτλο «Πώς μοίρασαν την Ευρώπη Τσόρτλ και Στάλιν». Εδώ να πούμε ότι αυτός ο τίτλος είναι της εφημερίδας τίτλος και όχι του γράφοντος. Αλλά εν τη αυτή την περιπτώσει, εκεί βλέπουμε ότι γίνεται μια συζήτηση μεταξύ του Στάλιν και του Τσόρτλ, στην οποία ο Στάλιν ευθέως ζητά να διαμοιραστεί, εάν θέλετε, όχι μάλλον να διαμοιραστεί, να επιληθεί, να γίνει σταχυδολόγηση των προβλημάτων. Να μοιράσουν δηλαδή το Α, Β ή Γ, Δ ζήτημα με βάση την πραγματική, αν θέλετε, κατάσταση των στρατευμάτων. Δηλαδή, λέει ο Στάλιν, τι θα κάνουμε με τα στενά του Βοσπόρου, τι θα κάνουμε με τα Δαρδανέλια, διότι ο Σοβιετικός στρατός και η Σοβιετική ναυσιοπλοεία αισθάνονται απειλούμενες. Πρέπει να προστατευτούν οι εξαγωγές, οι εισαγωγές και η άμυνα της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν θέλουμε να καταπατήσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, αλλά δεν μπορεί μια μικρή χώρα η οποία ήθελε να συνεργαστεί με τους ναζιστές να βρίσκεται σε θέση επιθετικότητας και ζητάμε εγγύησεις. Ζητάμε εγγύησεις, είπε ο Στάλιν, οι οποίες δεν δόθηκαν τον Οκτώβριο του 1944. Οι ίδιες εγγύησεις θα προσπαθούν να πάρθουν από τη Σοβιετική πλευρά και κατά τη διάρκεια του υποτιθέμενου τέλους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με τη συνθήκη των Παρισίων. Και λέω υποτιθέμενου τέλους, διότι το γερμανικό ζήτημα δεν επιλύθηκε ποτέ. Ήταν ένα μεγάλο διακύβευμα το οποίο μετατρέπει το τέλος του ψυχρού πολέμου, του Παγκοσμίου Πολέμου, συγγνώμη, σε έναρξη του ψυχρού πολέμου. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι εγγυήσεις ασφαλείας στη Σοβιετική Ένωση δεν δόθηκαν ούτε την περίοδο 46-49. Πολλό δε μάλλον. Στις 12 Μαρτίου του 1947 έχουμε τον πρόεδρο Τρούμαν να δηλώνει στην πραγματικότητα την εφαρμογή του σχεδίου του containment, δηλαδή της ανασχέσεως, το οποίο είχε εισηγηθεί μεταξύ άλλων και ο Τζορτζ Κίναν. Από την άλλη πλευρά, τον Ιούνιο του 1947 έχουμε να πούμε για το ζήτημα του σχεδίου Marshall και ταυτοχρόνως. Να μην ξεχνάμε ότι την 23η Μαΐου του 1947 εκεί είναι που ξεκινά ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος επί της ουσίας στρατιωτικά όταν ο Νίκος Ζαχαριάδης θα συναντηθεί με τον Ιώσεφ Στάλιν. Μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο είναι η λεγόμενη συνδιάσκεψη συνεδρίας της Μόσχας, όπως την ονομάζονται εισαγωγικών, στην οποία συμμετέχει ο Στάλιν, ο Ζαχαριάδης, ο Μολότοφ και ο Ζντάνοφ. Έτσι. Και αποφασίζεται πρακτικά, κύριε Σαχίνη, η μετατροπή της μαζικής λαϊκής αυτοάμυνας σε μια ενεργή, αν θέλετε, στρατιωτική εμπλοκή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που θα συγκεκριμενοποιηθεί με το σχέδιο Λίμνες αργότερα. Και τι είναι το σχέδιο Λίμνες, κύριε Σαχίνη? Δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα παραπάνω από την προσπάθεια να υπάρξει έξοδος του Σοβιετικού στόλου στο Αιγαίο. Με τη βοήθεια του Τίτο και των Λαϊκών Δημοκρατιών. Δεν υπάρχει αντίρρηση προς αυτό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το 1947-1948 η Ελλάδα μας έχει μετατραπεί σε πρόξη αντικείμενο.
Ένθεν δηλαδή, κακήθεν, θέμα... έχετε δίκιο. Ένθεν κακήθεν. Άρα λοιπόν, έχετε αυτό δίκιο. Δεν είναι ένα ζήτημα ότι δικαιώνει τον Α ή τον Β. Διότι και η άλλη πλευρά με αυτούς τους όρους κινήθηκε. Δηλαδή όταν πέσανε ένα Palm και χρησιμοποιήθηκαν τα όπλα που θα χρησιμοποιήσουν. Για πρώτη φορά ένα Palm. Ναι, έχετε δίκιο. Το Βιετνάμ δικαιώνεται κάποιος από αυτή τη συλλογιστική. Πρέπει να καταλάβουμε την ουσία των συμβάντων. Ένα δεύτερο ζήτημα που λένε. Στη Γιάλτα δεν μοιράστηκε ο κόσμος. Στη Γιάλτα οι Αμερικανοί από μια πλευρά προσπάθησαν να σταματήσουν αυτό που θεωρούσαν οι ίδιοι ως δημιουργία πολλαπλών ζωνών. Προφανώς εννοούσαν ότι είχε συμφέρον η Σοβιετική Ένωση και ο Ιωσήφ Στάλιν δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να επανεξοπλιστεί και να δημιουργηθεί η Γερμανία. Κάτι το οποίο ο κ. Σαχίνη επιχειρήθηκε το 1954. Μην ξεχνάμε τη συζήτηση δηλαδή η οποία ξεκίνησε μέσα στα πλαίσια των Δυτικών και της Σοβιετικής Ένωσης για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Και θα σας θυμίσω ότι όταν ο Ιωσήφ Στάλιν συναντήθηκε το 1952, μάλλον ο Βυσίνσκι, με τον Λουί Ζόξ, ο οποίος ήταν πρεσβευτής του Ντεγκόλ εκείνη την περίοδο και ένας από τους πολύ επιστήθιους, ας πούμε, συνεργάτες του Ντεγκόλ, ο Ιωσήφ Στάλιν θα πει πως εσείς λέτε ότι η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι που είχε συσταθεί από το 1949 μια ειρηνική, εάν θέλετε, συνασπιστική Ένωση κρατών. Και αν είναι έτσι, η Σοβιετική Ένωση δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια διελκυστίνδα η οποία φτάνει μέχρι τον Ιανουάριο του 1955 και το αποτέλεσμα είναι το 1954 να ζητήσουν την επαναστρατηγικοποίηση της Γερμανίας, κάτι το οποίο ήταν σε πλήρη παράβαση όλων των διεθνών συνθήκων. Και έτσι τον Ιανουάριο, και έτσι μάλλον το 1955 ξεκινάει και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και παίρνουμε σε νέα κλιμάκωση του ψυχρού πολέμου. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πιέζει, μου λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης. Το θέμα είναι όμως ότι και λόγω του εμφυλίου φτιάχτηκε ο ιδέα στην Ελλάδα που κατέληξε στη Χούντα του Παπαδόπουλου που οδήγησε στο έσχος της Κύπρου. Και γιατί μου το λέει αυτό? Διότι ο ίδιος ακούστε το αυτό λίγο, έχει ενδιαφέρον κύριε Παπαδάτο. Θα πω προσεκτικά. Στέλνει και αυτός λοιπόν στα Twitter του Ρατσέγκο, στέλνει ο φίλος μου ένα tweet κι αυτός. Και του λέει, δεν μου λέτε κύριε Ρατσέγκο, έχετε έτσι κάποια πληροφορία, κάποιο υλικό για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην Κύπρο το 1974? Και του απαντάει ο κύριος Ρατσέγκο, μου έχει στείλει το Twitter. Όχι, λέει, δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου. Αν είναι κάτι, λέει, στα ενδιαφέροντά μου με νέα στοιχεία και ετοιμάζω και βιβλίο, είναι η ανάμιξη των Σοβιετικών στην Κυπριακή κρίση. Με συγχωρείτε, αλλά όταν ένας Έλληνας τον ρωτά κάτι σε προέκταση αυτού που κι εσείς είπατε, πώς φτάσαμε μέχρι το Κυπριακό, από τον εμφύλιο που ο κύριος Ρατσέγκο μας είπε, τι μας είπε, και του λέει δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου, προφανώς θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ δεν αναμειχθήκε καθόλου οι Αμερικανοί στην επέμβαση, την εισβολή της Τουρκίας και την κατάσταση, και δεν είχαν καμία σχέση. Αυτή τον ενδιαφέρει η ανάμειξη των Σοβιετικών. Καταλάβατε. Κοιτάξτε, κατάλαβα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν θέλω να σχολιάζω τον συνάδελφο. Είναι δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει και να λέω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να έρχομαι σε αντιδικία με συνάδελφο. Αυτό που θέλω να θυμίσω ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα όμως είναι, θα σας θυμίσω ότι είπε ο Τζόνσον. Να προαναγγέλει αποκαλύψεις για τη Σοβιετική εμπλοκή. Σε λίγο μπορεί να μας πει ότι οι Σοβιετικοί κάνανε την κρίση στο Κύπρο. Εγώ να θυμίσω ως προς αυτό το εξής, γιατί αυτό είναι κρίσιμο που λέτε. Ο Τζόσεφ Τζον Σίσκο, υφυπουργός εξωτερικών για τις πολιτικές υποθέσεις των ΗΠΑ από το Φεβρουάριο του 1974, είχε πει σε σύσκεψη στο State Department, απαντώντας σε ερώτημα του Χένρι Κίσιντζερ, το εξής. Λοιπόν, νομίζω ότι βασικά, στο βαθμό που υπάρχει μια κοινή γνώμη στην Ελλάδα, ότι η Ελλάδα, δηλαδή ο ελληνικός λαός, βασικά αισθάνεται ότι είμαστε τελείως πίσω από τη σημερινή ομάδα Ιωαννίδη. Θυμίζω το δεύτερο πραξικόπημα, το πραξικόπημα εντός του πραξικόπηματος, το οποίο οδήγησε στην καταστροφή της Κύπρου. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ένωση Ελλήνων Νεαρών Αξιωματικών, η οποία οδήγησε στο πραξικόπημα του Παπαδόπουλου και οδήγησε την Ελλάδα σε μια καταστροφή που ακόμα και ο ίδιος ο Καραμαλής δεν μπορούσε να πιστέψει όταν ήρθε στην Ελλάδα για να διαχειριστεί αυτό το χάος το οποίο κληροδότησαν. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Η συμπλοκή των ΗΠΑ στο κυπριακό ζήτημα είναι κάτι παραπάνω από αναντήρητο γεγονός. Αυτό το οποίο όμως εμείς πρέπει να κάνουμε είναι και εκ νέου να αναλύσουμε τα γεγονότα με ψυχραιμία, διότι αυτό που μου περιγράφεται εγώ δεν το γνώριζα, αλλά αν κάποιος έχει αυτή την τακτική. Εμείς καταλάβαμε πολλά για τον κύριο Ρατσέγκο και από αυτό όμως. Εσείς καλά κάνετε ως ιστορικός, αλλά εμείς καταλάβαμε πάρα πολλά. Ναι, εντάξει, όταν κάποιος επιδίδεται ή θέλει, δεν έχει σχέση με το πρόσωπο, να κάνει επιτηβίσματα με συγκεκριμένα ζητήματα, τότε μπορεί να πάμε και στη μικρασιατική εκστρατεία. Σωστά. Ξέρετε. Εδώ υπάρχουν έγγραφα του ΝΑΤΟ για την εισβολή. Να πάνε να σκίσουν τα βιβλία τους και ο Γιναντίου και ο Παπαχελάς για το ρόλο των Αμερικάνων σε αυτή την εισβολή. Ο κύριος Ρατσέγκο θα μας μιλήσει για την εμπλοκή των Σοβιετικών. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μας δώσετε ένα δείγμα. Θέλω πριν κλείσουμε, δράτω με τις ευκαιρίες. Αλήθεια, εσείς
Πώς τη βλέπετε αυτή τη νέα εξέλιξη που φαίνεται είναι η Ουκρανία, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι η Ουκρανία. Πώς τη βλέπετε αυτή τη νέα εξέλιξη με τη Ρωσοκινέζικη συμφωνία? Γιατί εγώ διαβάζοντας το προσεκτικά κατάλαβα, κύριε Παπαδάτο, σας πω αλλού δηλαδή, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για τον κύριο Ρατσένκο και την ιστορία που έχει ανοίξει την ιστορία, αλλά πώς το βλέπετε? Γιατί εγώ κατάλαβα ότι η Ρωσία περίπου είπε ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς είμαστε τόσο αποφασισμένοι που θέλετε και κυρώσεις να βάλετε. Εντάξει, εμείς έχουμε μέχρι και ενεργειακές συμφωνίες πια και με συγκεκριμένο νόμισμα στο Συνάλλαγμα. Κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν ξέρω, μπορεί να το κατάλαβα λάθος. Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, πολύ χαίρομαι που θέτετε το ζήτημα το γεωπολιτικό, το υφιστάμενο, στη σωστή του διάθεση. Μα πολλοί μιλάνε για νέα Γιάλτα, γι' αυτό σας το θέτω. Καταλάβατε. Θα σας απαντήσω, αλλά δώστε μου δύο λεπτά να αναπτύξω τη σκέψη μου ως εξής. Καταρχάς, το πρόβλημα μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας είναι τόσο μεγάλο, όπου το Just Security, το ιδιοσιογραφικό, ναι, ναι, site analysis περί γεωπολιτικής, έκανε κριτική στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Σάλιβαν, ο οποίος είπε στις 13 Ιανουαρίου ότι όλες οι εναλλακτικές είναι στο τραπέζι, λέγοντας ότι τέτοια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται, και στηρίχθηκε σε μια ανάλυση του Πανεπιστημίου του Princeton αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να είχε μια οιαδήποτε εμπλοκή μεταξύ νατοϊκών δυνάμεων και Ρωσίας. Θα μπορούσε πρακτικά, κύριε Σαχίνη, να μετατραπεί μια σύραξη τέτοιου μεγέθους, χρησιμοποιώντας τακτικά πυρηνικά όπλα, σε παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο εντός 15 λεπτών. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να πούμε ότι και στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες πόρο απέχει η κατάσταση από το να θεωρείται ότι όλοι συμφωνούν ως προς την τακτική που πρέπει να υιοθετηθεί εναντίον της Ρωσίας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο άρθρο του Michael Regan στο dailyfreeman.com, μπορεί να το δει, ο οποίος ισχυρίζεται ούτε λίγο τόσο πολύ ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε και δεν είναι εναντίον της Ρωσίας αλλά εναντίον της Κίνας, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε θέση χαμένου. Κατηγορεί βεβαίως με υβριολόγιο και την Κίνα και τη Ρωσία, αλλά κάνει μια αυθύτατη κριτική στο Biden Administration. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να μην υπεκφύγω, και θα απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας. Είναι καταρχάς σημαδιακή η ημερομηνία η οποία έγινε αυτή η, αν θέλετε, σύζευξη και η πολιτική διακήρυξη για τη 4η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους μεταξύ της ανώτατης κινέζικης και ρωσικής ηγεσίας. Έχουμε ένα νέο πολιτικό χάρτη. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, ακούστε τι λένε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει κάποιες αρχές. Πρώτον, λένε ότι η δημοκρατία δεν ακολουθεί κάποιο πρότυπο και ανάλογα με την κοινωνικοπολιτική δομή, την ιστορία, τις παραδόσεις και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου κράτους, ο λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει ποια είναι η μορφή δημοκρατίας που θέλει. Δευτερευόντως, κύριε Σαχίνη, αναφέρουν ότι οι προσπάθειες μεμονωμένων κρατών να επιβάλλουν τα δημοκρατικά τους πρότυπα σε άλλες χώρες και να διεκδικήσουν το μονοπόλιο της αξιολόγησης συμμορφώσεως προς τα δημοκρατικά κριτήρια, χαράσοντας διαχωριστικές γραμμές με βάση ιδεολογικές κατευθύνσεις, είναι και προϊόν του ψυχρού πολέμου και των κλειστών μπλοκ, το οποίο δεν το αποδέχονται οι δύο πλευρές. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι το προήμιο επί των αρχών. Είναι επί της ουσίας αυτό το οποίο αποφάσισαν για τα γεωπολιτικά. Δηλαδή, επιτρέψτε μου να σας πω τι λένε συγκεκριμένα, το οποίο για μένα είναι, αν θέλετε, μια μικρή βόμβα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, λένε ότι η ρωσική πλευρά επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αρχή της ενιαίας Κίνας, δηλαδή εκ νέου αναφέρει ότι η Ταϊβάν αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της Κίνας και αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν η Ρωσία με οποιαδήποτε μορφή. Προσέξτε το αυτό, γιατί είναι ένα σημείο τριβής μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και της Κίνας. Και δευτερευόντως, η κινέζικη πλευρά αναφέρει ότι και τα δύο μέρη, έτσι χαρακτηρίζονται οι δύο χώρες στο σχετικό ανακοινωθέν, αντιτίθενται στην περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ και καλούν το ΝΑΤΟ, τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, να εγκαταλείψει τις ιδεολογικές προσεγγίσεις του ψυχρού πολέμου, να σεβαστεί την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντα των άλλων χωρών, την ποικιλομορφία του πολιτισμικού και πολιτιστικού ιστορικού του υπόβαθρου και να αντιμετωπίσει αντικειμενικά και δίκαια την ειρηνική ανάπτυξη των άλλων κρατών μέσα στα πλαίσια του πολυπολικού κόσμου, όπως τον αντιλαμβάνονται οι δύο ηγέτες και τα Υπουργεία Εξωτερικών των συγκεκριμένων χωρών. Δημιουργώντας δηλαδή στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού μια βάση ειρήνης, όπως επίσης και στον Ινδοειρηνικό. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εδώ έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, την οποία ενδεχομένως δεν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως ένα στρατιωτικό μπλοκ συμμαχίας, αλλά σίγουρα είναι η αναστροφή της τριγωνικής διπλωματίας του Χένρι Κίσινγκ στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Έχουμε ένα νέο γεωπολιτικό
γεγονός, μια νέα πραγματικότητα, την οποία πιστεύω ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει αντιληφθεί σε ένα βαθμό, και γι' αυτό είχαμε και τις συζητήσεις του κυρίου Μακρόν με τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά και άλλες τελευταίες συναντήσεις, όπως ο κύριος Όρμπαν της Ουγγαρίας κτλ. Υπάρχει δηλαδή ένας αναβρασμός συνολικότερα, γεωπολιτικά και πολιτικά. Δεν είναι τόσο απλά, και ο πολυπολικός κόσμος που εσείς υποστηρίζετε είναι εδώ. Δεν είναι, είναι θέμα αντίληψης πια. Κύριε Σταχίνη, δεν τον υποστηρίζω εγώ. Ξέρετε, είναι η ψυχρή λογική των πραγμάτων. Το είχαμε πει και στην εκπομπή σας. Είχε αναφερθεί και ο Μπρεζίνσκι σε αυτό. Εκείνος ο οποίος δεν θέλει να αποδεχτεί τη νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή εφαρμόζει λίγο έως πολύ αναθεωρητικές λογικές ως προς την πραγματικότητα, ναι, δημιουργεί και κίνδυνο για την διεθνή ασφάλεια. Εδώ, επιτρέψτε μου να αναφέρω και κάτι άλλο. Επειδή στο συγκεκριμένο ανακοινωθέν κάνουν μνήμα για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να πούμε ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, να θυμίσουμε ότι λέμε ότι έχει τελειώσει, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν έχει υπογραφεί μεταξύ Ιαπωνίας και πρώην Σοβιετικής Ένωσης και Ρωσίας συνθήκη ειρήνης. Δεν σας φαίνεται έτσι λίγο περίεργο? Σωστό, σωστό. Προσέξτε λοιπόν τώρα εδώ. Δηλαδή, πολλά ζητήματα μένουν ακόμα εκκρεμή, όπως τα ζητήματα για των εγγύσεων ασφαλείας που ζητάει η Ομοσπονδία της Ρωσίας. Θα σας θυμίσω ότι από τα αρχεία της Μόσχας προκύπτει ότι στις 30 Οκτωβρίου του 1943 υπήρξε μια κοινή διακήρυξη μεταξύ των Μόλοτοφ, Κάντελ Χαλ, Άντων Ίντεν και Θόου Μπίνσγκανγκ, στον οποίο αναφέρεται, στην παράγραφο 6, ότι στο τέλος του πολέμου δεν θα χρησιμοποιήσουν οι αντιμαχόμενοι και σύμμαχοι τότε, μάλλον οι σύμμαχοι εναντίον των ναζιστών και του άξονα, τις ένοπλες δυνάμεις τους στο έδαφος άλλων κρατών παρά μόνο μετά από κοινή διαβούλευση και για σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα δήλωση. Και ότι θα διαβουλεύονται και θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με τα άλλα μέλη των ΗΕ, προκειμένου να επιτευχθεί μια εφαρμοσμένη γενική συμφωνία για τη ρύθμιση των εξοπλισμών κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και αυτή η συμφωνία της 30 Οκτωβρίου του 1943 ήταν το προήμιο της δημιουργίας του ΟΗΕ. Κάτι το οποίο και η Κίνα και η Ρωσία προσπαθεί να επαναφέρει στο προσκήνιο, λέγοντας ότι παραγωγικές σχέσεις δημιουργεί μόνο ένας οργανισμός όπως το Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας, και όχι, αν θέλετε, στρατιωτικοί σχηματισμοί τύπου ΝΑΤΟ. Νίκος Παπαδάτος, θα ξαναπούμε μαζί του. Στο λίγο χρόνο μπόρεσε για μας κάλυψε ένα ευρύ φάσμα και για να καταλάβουμε το τι παίζεται σήμερα. Δεν είναι η Ουκρανία απλώς. Έτσι, είναι το επιφαινόμενο. Κύριε Παπαδάτο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.